Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Έχω λάβει ένα πολύ όμορφο δωράκι. Αυτή τη φορά είναι από το χίλιας και μία πλέξεις. Θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link και για τη σελίδα και για το ιντερνετικό κατάστημα. Θα δείτε υπέροχα πράγματα, μεγάλη ποικιλία, καλή ποιότητα και καλές τιμές. Σας έχω υποσχεθεί ότι τα βίντεο που θα κάνω θα σας λέω, θα αναφέρω από πού είναι τα νήματα και την εμπειρία μου από το κάθε κατάστημα, για να έχετε κι εσείς μεγάλη ποικιλία και να μπορείτε να βρίσκετε ακριβώς αυτό που θέλετε πάντα. Μου έχει στείλει λοιπόν 4 κόνους νήμα, αλυσίδα με τα γατζάκια της, τα κρυκάκια και το μαγνητάκι. Θα κάνουμε μαζί μια υπέροχη και ιδιαίτερη τρίχρωμη τσαντούλα. Τα χρώματα τα επιλέξαμε μαζί, αλλά παρόλο που είναι λίγο πιο σκούρα, εμένα μου κάνει πάρα πολύ αυτή η τσαντούλα για καλοκαίρι. Θα είναι μια πολύ απλή πλέξη. Πάμε να σας δείξω πόσο εύκολη είναι η πλέξη μας. Η πλέξη θέλει 3 διαφορετικά χρώματα. Αποφασίζουμε όμως ποιο θα είναι το κεντρικό μας χρώμα. Αυτό που θα κάνουμε το γύρω γύρω την μπορντούρα, αυτό που θα κάνουμε τα πλαϊνά, το χεράκι, αυτό που θα υπερτερεί. Στη δική μου περίπτωση επέλεξα να υπερτερεί το μπλε χρώμα. Αφού λοιπόν... Ξεκινάμε λοιπόν με το χρώμα που υπερτερεί. Για την πλέξη αυτή, για το σχέδιο, χρειαζόμαστε πόντους πολλαπλάσιους του 4 συν 2 στο τέλος. Εγώ κάνω πάντα, μετράω 4-4-4, τους 2 πόντους που χρειάζεται και προσθέτω πάντα και κάνα 2 παραπάνω και δεν με πειράζει αν μου περισσέψουν, θα τους ξυλώσω. Για να είμαι σίγουρη ότι έχω μετρήσει σωστά. Αφού λοιπόν ρίξουμε τα πολλαπλάσια μας, αφήνουμε 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 και στην έκτη αλυσίδα μπαίνουμε και κάνουμε 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε 3 πόντους, 1, 2, 3 και στον τέταρτο κάνουμε 3 ποδαράκια. Θα προσέχετε στην αρχική σας αλυσίδα, επειδή όταν πάμε και χώνουμε 3 ποδαράκια στον ίδιο πόντο, τραβάμε τους πλαϊνούς πόντους να μην χάσετε πόντο. Να προσέξετε εδώ, Να, εδώ είναι ένας πόντος. 2, 3, στον τέταρτο πόντο μπαίνω και κάνω 3 ποδαράκια. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος. Για τη δική μου τσάντα έχω χρησιμοποιήσει 6 τέτοια σετ, 1, 2, 3, άλλα 3 σύντονα κριανό πόντο. Για τη δική μου διάσταση παραλαμβάνω, για μεγαλύτερη διάσταση πολλαπλάσια των 4 πόντων συν 2 στο τέλος. Θα φτάσω στο τέλος της σειράς. Και στο τέλος κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, 1, 2, 3, αφήνω τους 3 πόντους και στον τελευταίο μου πόντο θα κάνω 2 ποδαράκια. Το δεύτερο, το οποίο όμως δεν θα το ολοκληρώσω για να κάνω την αλλαγή στο νήμα μου. Σε αυτό το σημείο παίρνω το άλλο νήμα, αφήνω αρκετή ουρίτσα για να μην τη χάσω μέσα στο πλεκτό, να μην την τραβήξω κατά λάθος. Και ολοκληρώνω τον πόντο μου με το άλλο χρώμα. Σφίγγω λίγο τις κλωστές μου τώρα που είναι αρχή. Και κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Γυρίζω. Θα ξανασφίξω λίγο. Το νήμα που άφησα πίσω δεν το κόβω.
Γιατί όταν θα έρθει η σειρά του να το ξαναπλέξω, θα είναι από αυτή την πλευρά. Οπότε θα το τραβήξω επάνω. Και μπαίνω στο κενό και κάνω ένα ποδαράκι. Το δεύτερο ποδαράκι, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, με την αγγλική του ορολογία είναι extended double crochet. Παίρνω νήμα και θα μπω στο μεσαίο από τους τρεις πόντους που έχω αφήσει στην πρώτη μου αλυσίδα, αλλά θα τραβήξω το νήμα μου να έρθει ψηλά και θα κάνω το ποδαράκι μου. Θα το ξαναδούμε στην πορεία. Παίρνω νήμα και μπαίνω πάλι στο κενό και κάνω ένα κανονικό ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα, μπαίνω, παίρνω νήμα και μπαίνω στο επόμενο κενό και κάνω ένα κανονικό ποδαράκι, παίρνω νήμα και θα μπω από κάτω στο μεσαίο πόντο που άφησα, αγκαλιάζω όλο μου το πλεκτό, αλλά τραβάω επάνω το νήμα μου να έρθει ψηλά και κάνω το διπλό μου ποδαράκι. Διπλό ποδαράκι, κανονικό, ποδαράκι κανονικό. Μία αλυσίδα στον αέρα, παίρνω νήμα και κάνω στο επόμενο κενό ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα και κάνω το μακρύ μου αυτό ποδαράκι, μπαίνοντας όμως στο μεσαίο πόντο της πρώτης σειράς. Τραβάω χαλαρά επάνω τη θηλιά μου και ολοκληρώνω. Κανονικό ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα, μπαίνω στο κενό, κάνω ποδαράκι. Παίρνω νήμα και θα κατέβω κάτω στην προηγούμενη σειρά που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αρχική μου αλυσίδα. Το τραβάω επάνω χαλαρά και ολοκληρώνω το ποδαράκι μου. Παίρνω νήμα και κάνω ένα κανονικό ποδαράκι δίπλα. Καλά μέχρι εδώ. Μία αλυσίδα στον αέρα. Κανονικό ποδαράκι στο κενό. Παίρνω νήμα, θα μπω από κάτω, αγκαλιάζω όλο μου το πλεκτό, τραβάω πάνω ψηλά το νήμα να είναι χαλαρό και ολοκληρώνω. Μία αλυσίδα στον αέρα, πάμε για το τελευταίο σετάκι. Μία αλυσίδα στον αέρα και στον τελευταίο πόντο κάνω μόνο δύο άριχτα, δύο ποδαράκια. Κάνω μόνο δύο ποδαράκια. Δεν ολοκληρώνω το δεύτερο ποδαράκι μου γιατί ήρθε η ώρα και του επόμενου νήματος. Παίρνω και το τρίτο χρώμα. Ολοκληρώνω τον πόντο μου με αυτό το χρώμα της επιλογής μου. Μία αλυσίδα στον αέρα, τρεις αλυσίδες στον αέρα. Γυρίζω. Θα σφίξω εδώ τις κλωστές μου. Δεν κόβω ούτε το δεύτερο χρώμα. Όταν θα έρθει η σειρά του θα είμαι από αυτή την πλευρά, οπότε θα το τραβήξω επάνω. Και μπαίνω στο κενό αυτό, το πρώτο μου κενό, και τώρα θα πάω και θα πατήσω στον ενδιάμεσο πόντο αυτής της παρακάτω σειράς. Τραβάω χαλαρά το νήμο μου επάνω και ολοκληρώνω το ποδαράκι μου. Μπαίνω κανονικά στο κενό μου και κάνω ένα κανονικό ποδαράκι. Μόνο η πρώτη σειρά ήταν λίγο περίεργη, η δεύτερη, γιατί έπρεπε να πατάω στην αρχική μου αλυσίδα. Τώρα μπαίνω στο κενό και μετά πάω και πατάω στο μεσαίο πόντο από την πρώτη σειρά που έχω κάνει, τραβάω χαλαρά το νήμα και ολοκληρώνω. Κανονικό ποδαράκι, αλυσίδα στον αέρα.
στο μεσαίο πόντο, τραβάω χαλαρά επάνω. Στο μεσαίο πόντο της μπλε σειράς, τράβηξα επάνω χαλαρά. Ολοκληρώνω. Προσέξτε, δεν κάνουμε πίσω για να πάρουμε μόνο τον πόντο, αγκαλιάζουμε όλο το πλεκτό και φέρνουμε πάνω χαλαρά το νήμα. Μία αλυσίδα στον αέρα, έφτασα στο τέλος, πρέπει να κάνω δύο ποδαράκια, κάνω το πρώτο, προετοιμάζω το δεύτερο και δεν το ολοκληρώνω, γιατί τώρα ήρθε η σειρά του πρώτου νήματος πάλι. Θα φέρω επάνω ψηλά το μπλε νήμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πλαϊνά, γιατί θα κάνουμε δύο σειρές με άριχτα μετά. Μία σειρά για να το στρώσουμε και μία σειρά για το πλέγμα μας. Και 1, 2, 3. Γυρίζω και ξαναρχίζω από την αρχή με το πρώτο μου χρώμα πάλι. Παίρνω νήμα, θα μπω στην από κάτω σειρά, στο μπέζ. Αγκαλιάζω όλο το κόκκινο, το μπορντό και συνεχίζω. Μία αλυσίδα στον αέρα. Στο επόμενο κενό του κόκκινου νήματος παίρνω νήμα, μπαίνω από κάτω, στην πιο κάτω σειρά στο μπέζ, τραβάω επάνω χαλαρά για να μου τραβήξει το πλεκτό μου, ολοκληρώνω το ποδαράκι. Αυτή πάρα πολύ εύκολη είναι η πλέξη μας. Το μόνο που προσέχουμε είναι τα νήματα που φέρνουμε επάνω. Δεν κόβουμε τα νήματα. Είδατε, όταν ήρθε η σειρά του μπλε ήμουν εδώ που ήταν το μπλε. Όταν θα ξανάρθει η σειρά του κόκκινου θα είμαι εδώ που είναι το κόκκινο. Εδώ τώρα που θα φτάσω για να αλλάξω να πάρω το μπέζ, είναι το μπέζ. Το μόνο που προσέχουμε είναι κάθε φορά που ξεκινάμε τη σειρά να σφίγγουμε λίγο εδώ το νήμα μας, για να μην είναι πολύ χαλαρό, και στην πορεία αυτό δένει μόνο του όταν συνεχίσουμε και πλέκουμε. Και η συμβουλή μου είναι τα νήματά σας, κάθε φορά το νήμα που πλέκετε να το έχετε δεξιά σας, για να μην μπερδεύονται τα τρία νήματα. Και πάλι μεταξύ τους λίγο στρίβουνε, κατά διαστήματα σταματάω, τα ξεστρίβω για να τα έχω έτσι χωριστά και συνεχίζω. Δεν είναι κάτι δύσκολο, ούτε πολύπλοκο, ούτε θα σας μπερδευτούν πολύ τα νήματα. Αρκεί έτσι κάθε μία-δύο σειρές να έχετε το νου σας, να έχετε το νήμα που πλέκετε από δεξιά σας, για να μην μπλέκονται. Θα ολοκληρώσω το σώμα από το τσαντάκι μου, την περιμετρική σειρά μου, θα γυρίσω για το πλέγμα, το καπάκι και θα γυρίσω για να σας πω τις διαστάσεις. Αφού ολοκλήρωσα λοιπόν και το σώμα της τσάντας μου και το καπάκι, ήρθε η ώρα να τα επενδύσω. Το σώμα της τσάντας και το καπάκι θα το επενδύσω πρώτα με πλέγμα, με την τεχνική του ενώνω το πλέγμα μαζί με την τελευταία σειρά. Έχω κάνει ήδη μια περιμετρική για να μου στρώσει το πλεκτό μου, γιατί οι άκρες, όπως είδατε, είναι λίγο αραιές και περίεργες και δεν θέλω να το πιάσω μαζί με το πλέγμα. Και θα κάνω και μια δεύτερη τώρα για να πιάσω το πλέγμα. Πρώτα χρησιμοποιώ κλίψιμο για να το βάλω ευθεία πάνω στο πλέγμα. Έχω πει αρκετές φορές ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε να πλέκουμε και όπου μας πάει, γιατί 99,9% το πλεκτό μας θα στρίψει. Ενώ έτσι ξέρουμε ότι δεν θα μετακινείται όλο και προς τα εκεί όσο πλέκουμε.
Όπως είμαι λοιπόν στον τελευταίο πόντο της περιμετρικής σειράς, ο πρώτος πόντος είναι ο γωνιακός, θα πιάσω το γωνιακό μου πόντο με το γωνιακό πόντο από το πλέγμα. Μία λυσίδα στον αέρα και άλλον ένα πόντο εδώ σε αυτό το πόντο, το γωνιακό. Η αλυσίδα στον αέρα είναι γιατί θέλω να μου κάνει γωνία το πλεκτό, αλλά το πλέγμα δεν θα χωρούσε τρίτο πόντο, είναι το ψηλό πλέγμα. Και από εδώ και πέρα ξεκινάω και πλέκω άριχτα και για να σας προλάβω, όχι, δεν πάει πόντος και τετραγωνάκι. Ανάλογα το πλέγμα, ανάλογα το νήμα. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο τετραγωνάκι θα μπω, εμένα με ενδιαφέρει να έχω ευθυγραμμίσει το πλεκτό μου, ώστε πατώντας να μην το τραβάω ούτε μπροστά ούτε πίσω και ας μπαίνω μία σε κάθε τετραγωνάκι, μία σε τετραγωνάκι παρά τετραγωνάκι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό, εφόσον είναι ευθυγραμμισμένο το πλεκτό με το πλέγμα. Βλέπετε τι όμορφα που στρώνει. Και επειδή είναι πιασμένο εδώ, όσο πλέκω εγώ δεν το σπρώχνω να φύγει προς τα εκεί το πλεκτό και να φτάσει εδώ κάτω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω γύρω γύρω. Μην ξεχνάμε, στο γωνιακό μας πόντο μπαίνουμε τρεις φορές, αλλά επειδή δεν χωράει στο πλέγμα, ο μεσαίος πόντος είναι αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζουμε. Με τον ίδιο τρόπο θα επενδύσουμε και το καπάκι μας με πλέγμα. Και για τα πλαϊνά μου δεν θα βάλω πλέγμα, γιατί δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να το κόψω λοξό και να ψάχνω να βρω σε ποιο πόντο θα μπω, αλλά έχω κόψει ένα κομμάτι αυτοκόλλητη σάλπα στο μέγεθος ακριβώς του πλαϊνού μου. Την σάλπα έχετε δει ότι τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, εκτός ότι είναι πάρα πολύ καλό υλικό για στακάρισμα τσάντας, με διευκολύνει πάρα πολύ, με διευκολύνει επίσης σε κομμάτια όπως είναι αυτό, στρογγυλά, είτε στρογγυλά είτε οβάλ, που δεν είναι εύκολο το πλέγμα. Στο συγκεκριμένο θα κολλήσω πρώτα τη φόδρα που θα επιλέξω για να επενδύσω την τσάντα μου και μετά θα πάω και θα το ράψω γύρω γύρω πάνω στα πλαϊνά μου. Αφού επενδύσω όλα μου τα κομμάτια με φόδρα και με πλέγμα και τη σάλπα, θα γυρίσω να ενώσουμε μαζί την τσάντα. Είμαι στο καπάκι, έχω βάλει το πλέγμα, έχω κάνει την δεύτερη περιμετρική σειρά, γιατί όπως σας είπα έκανα δύο σε αυτό το σχέδιο της τσάντας. Η πρώτη ήταν για να στρώσω τα πλαϊνά μου και η δεύτερη ήταν για το περιμετρικό, και επειδή το καπάκι είναι ένα χωριστό κομμάτι σε αυτή την τσάντα, θα κάνω και χωριστά την μπορντούρα του. Μία λυσίδα στον αέρα. Μπαίνω στον επόμενο πόντο. Κάνω βουβό. Μία λυσίδα στον αέρα, στον επόμενο πόντο, βουβό. Μία λυσίδα στον αέρα, στον επόμενο πόντο βουβό. Αυτό το τελείωμα σας το έχω δείξει πολλές φορές, είναι όμως το αγαπημένο μου. Θα συνεχίσω κάνοντας αυτό το τελείωμα γύρω γύρω σε όλο το καπάκι και το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε τα πλαϊνά μας. Έχω ολοκληρώσει το πάνελ της τσάντας μου. Έχω ολοκληρώσει ένα πολύ ωραίο καπάκι με την μπορντουρίτσα του έτοιμο και μου έμεινε να κάνω τα πλαϊνά μου.
με τον τρόπο που σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Μοιράζω, διπλώνω ακριβώς στη μέση ή με τη μεζούρα μου, ό,τι θέλετε. Βρίσκω το μεσαίο πόντο και αφού αποφασίσω πόσο θέλω να είναι ο πάτος μου, βάζω τα σημάδια μου. Εννοείται ότι μετράμε πάντα και αυτή την πλευρά και αυτή την πλευρά να είναι ίση η πόντη. Και το ίδιο ακριβώς πάω και κάνω και από την άλλη πλευρά. Μετρώντας τους πόντους μου, βάζω τα δύο μου σημάδια. Περίπου βλέπω ότι είναι εδώ, που είναι στη μέση του κόκκινου. Θα μετρήσω όμως για σιγουριά και αυτούς τους πόντους. Αφού λοιπόν αποφασίσω εγώ πόσο θέλω να είναι η τσάντα μου, ο πάτος της, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα πλαϊνά. Σας έχω δείξει και άλλες φορές πώς μετράμε. Μετράμε την αρχική μας αλυσίδα παρά 2 όσο είναι εδώ. Παρά 2 λέω, γιατί γίνεται και η περιμετρική σειρά, μην το ξεχνάμε. Και για το ύψος αυτό παρά 2 πάλι, λόγω της περιμετρικής. Αφού λοιπόν πλέξουμε τα κομμάτια μας, πάμε και τα ενώνουμε. Εγώ για το συγκεκριμένο τσαντάκι δεν ήθελα να κάνω δύο ίσια κομμάτια, γιατί είναι ένα κοντό τσαντάκι και ενώ θέλω να έχει πολύ μεγάλο πάτο, ήθελα πάνω-πάνω να κλείνει. Έκανα λοιπόν και το πλαϊνό μου να κλείνει πάνω-πάνω. Δεν ήθελα να το κάνω ίσιο και να διπλώσει, είτε μέσα είτε δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο. Έχουμε κάνει άπειρους τρόπους κάθε φορά. Καιρός λοιπόν να δείξουμε και αυτόν τον τρόπο. Ξέρω λοιπόν ότι εδώ έχω 14 αλυσίδες. Θα ξεκινήσω με 12 αλυσίδες την αρχική μου σειρά και κάθε 4 σειρές θα κάνω μία μείωση από εδώ και μία μείωση από εδώ. 12, 10 για 4 σειρές, 8 για 4 σειρές, 6 για 4 σειρές και τελείωσα και κάνω την περιμετρική μου. Με αυτόν τον τρόπο του έδωσα το σχήμα που ήθελα να έχει το τσαντάκι μου. Ξεκινάμε την αρχική μας αλυσίδα με 12 γαϊτανάκια. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 1 για να γυρίσω. Γυρίζω στην πίσω θηλιά και κάνω 12 άριχτα. Ολοκλήρωσα την πρώτη μου σειρά, 12, γιατί είπαμε ότι το κενό αυτό είναι 14 πόντι. Εγώ θέλω δύο λιγότερους γιατί θα κάνω και την περιμετρική μου. Τα 12 άριχτα τα τηρώ για τις επόμενες 4 σειρές. Στην πέμπτη σειρά ξεκινάω και κάνω μία μείωση δεξιά, μία μείωση στο τέλος, αριστερά. Μία μείωση μπαίνοντας, μία μείωση βγαίνοντας. Πλέκω δηλαδή δύο άριχτα μαζί. Τα 12 θα γίνουν 10 για 4 σειρές, τα 10 θα γίνουν 8 για 4 σειρές και οι τελευταίες μου 4 θα είναι με 6 άριχτα. Κάνω την περιμετρική και το πλαϊνό μου είναι έτοιμο. Είμαι στην πέμπτη σειρά που κάνω μείωση. 2 πόντι. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, γιατί τους δύο τελευταίους τους κάνω μείωση. Στην επόμενη σειρά τηρώ τα 10 άριχτα που έχω, συνολικά για τις 4 αυτές σειρές. Θα ολοκληρώσω το πλαϊνό μου γιατί δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να σας δείξω. Θα επενδύσω όλα μου τα κομμάτια με ύφασμα, με τη φόδρα μου και θα γυρίσω να ενώσουμε μαζί την τσάντα.
Ξανά άνοιξα το βίντεο γιατί ξέχασα να σας πω ότι πριν επενδύσουμε τα πλαϊνά μας, περνάμε το κρυκάκι και στα δύο πλαϊνά, θα περάσω το κρυκάκι μου, όπως επίσης και εκτός ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα μεταλλικά αυτά τα ποδαράκια, δίνουν την αίσθηση της βάσης στην τσάντα μας, ειδικά όταν έχω επενδύσει με πλέγμα το κομμάτι μου, βλέπετε το πλέγμα, θα επιλέξω να βάλω και μεταλλικά ποδαράκια, επειδή είναι μικρή η τσάντα θα βάλω μόνο δύο, όχι μόνο για ομορφιά, αλλά και γιατί θα μου κρατήσει από πίσω το πλέγμα. Επιλέγω λοιπόν από τον πάτο μου τη μέση και βάζω τα δύο ποδαράκια μου. Και είναι έτοιμα. Όλο το κομμάτι είναι έτοιμο. Αυτό που έκανα εκτός βίντεο, αλλά δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, ήταν να ράψω το καπάκι μου επάνω εδώ. Ενάμιση δάχτυλο περιφόριο άφησα. Αυτό δεν έχει σημασία πόσο έχω αφήσει εγώ. Ανάλογα το καπάκι που θα κάνετε, μπορεί να σας βγει λίγο μικρότερο, μπορεί λίγο μεγαλύτερο. Θα το βάλετε στην πλάτη στο ύψος που θέλετε. Πάμε για το τελικό βήμα να το κάνουμε μαζί. Ο μεσαίος πόντος από το πάνελ της τσάντας με το μεσαίο πόντο από το πλαϊνό. Εδώ που έχω βάλει τα σημάδια μου. Και τι κάνω, μοιράζω την κλωστή μου περίπου στη μέση και ξεκινάω πρώτα από τη μέση και τη δεξιά πλευρά όπως βλέπω εγώ. Από την πλευρά που μπαίνω σε αυτή την πλευρά βγαίνω, πάλι ανάποδα το είπα, κάθε φορά το λέω ανάποδα. Από την πλευρά που βγαίνω, από την ίδια πλευρά ξαναμπαίνω. Γωνιακός πόντος με το σημάδι μου. Για να μην με μετακινηθεί ιδιαίτερα, κάνω και αυτή την πλευρά. Τώρα στρίβω την πλευρά και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο.
Έτσι θα ενώσω αυτή την πλευρά, μετά θα ξαναβάλω τη βελόνα μου από την άλλη πλευρά και με τον ίδιο τρόπο θα ενώσω και το άλλο πλαϊνό. Έχω τελειώσει τις ενώσεις μου, έβαλα το μαγνητάκι, επειδή το μαγνητάκι μου είναι ραυτό, το τοποθέτησα τελευταίο. Τα πλαϊνά μου είναι αυτά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα, με το στακάρισμα, με τις διαστάσεις της. Επειδή πάντα ξεχνάω να πω διαστάσεις, καλά που το ανέφερα να τις πω τώρα. 20 εκατοστά, 14 εκατοστά το ύψος, 11, 10 εκατοστά είναι 10 εκατοστά είναι το πλαϊνό, 11 γίνεται το πάτος μαζί με τα γύρω-γύρω. Έχει έρθει και έχει κλείσει υπέροχα. Κουμπώνω και το μαγνητάκι μου. Λοιπόν, στα κρυκάκια που έβαλα πριν καν επενδύσω το πλαϊνό μου, θα βάλω αλυσίδα για χιαστή. Όμως εγώ δεν θα σταματήσω εδώ. Εκτός από τη χιαστή, θέλω να κάνω και ένα πιο κοντό χεράκι ώμου, αλλά πλεκτό. Θα πάρω 2 γατζάκια και βελονάκι νούμερο 3,5. Κατέβηκα από το 4 που έπλεκα όλη την τσάντα. Περνάω το βελονάκι μου μέσα το γατζάκι. Θέλω να κάνω το πρώτο μου άριχτο. Στερεώνοντας και το νήμα μαζί, κάνω το δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Το νήμα που περίσσεψε δεν το κόβω εδώ, θα το στερεώσω μετά με βελόνα. Μία λυσίδα στον αέρα. Γυρίζω και δεν μπαίνω στον πρώτο πόντο που μπαίνουμε πάντα, μπαίνω στον δεύτερο πόντο. Ένα άριχτο, δύο άριχτα δίπλα, στον ίδιο πόντο αυτόν, δεν θα φτάσω στον ακριανό, τρία, τέσσερα. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Δεν θα μπω εδώ που μπαίνουμε πάντα στον πρώτο μας πόντο. Συγγνώμη. Δεν θα μπω εδώ που μπαίνουμε πάντα στον πρώτο μας πόντο. Θα μπω στον. Δεν θα μπω εδώ που είναι ο πρώτος μας πόντος που μπαίνω πάντα. Θα μπω στον επόμενο και θα κάνω ένα άριχτο. Δύο. Στον ίδιο πόντο. Τρία. Τέσσερα. Πάμε ξανά. Μία αλυσίδα στον αέρα. Γυρίζω. Δεν μπαίνω στον πρώτο πόντο. Μπαίνω στο δεύτερο και κάνω ένα άριχτο. Και στον τρίτο πόντο της από κάτω σειράς κάνω τα επόμενα τρία άριχτα που θέλω. Κάθε σειρά μου τέσσερα άριχτα έχει. Τα κάνω όμως στο δεύτερο και στον τρίτο πόντο. Μία αλυσίδα και γυρίζω. Δεν μπαίνω στον πρώτο, μπαίνω στο δεύτερο και κάνω ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο, που είναι ο τρίτος κανονικά, κάνω τρία άριχτα. Ένα, δύο, τρία. Μία αλυσίδα στον αέρα. Γυρίζω. Δεν μπαίνω στον πρώτο πόντο, μπαίνω στο δεύτερο. Και στον τρίτο πόντο κάνω τρία άριχτα. Ένα, δύο, τρία. Σταματώ. Μια αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Όχι στον πρώτο πόντο, στο δεύτερο. Και στον επόμενο πόντο τρία άριχτα. Ένα, δύο, τρία.
δημιουργώ αυτό το χεράκι, αυτό το λουράκι ας το πούμε. Όταν φτάσω στο επιθυμητό μήκος, που για μένα θα είναι γύρω στα 35 πόντους που είναι το χεράκιό μου, αν δεν κάνω λάθος, θα το δοκιμάσω και θα σας πω, την τελευταία μας σειρά την κάνουμε πιάνοντας και τον άλλο γάντζο, στερεώνουμε την αρχή και το τέλος τα νήματα μέσα, δεν τα κόβουμε γιατί είναι πάρα πολύ κοντά, τα στερεώνουμε. Και είναι έτοιμο. Ολοκληρώνω το χεράκι μου. Έτοιμο και αυτό το χεράκι. Και έτσι τώρα έχω μία μακριά αλυσίδα. Μία μακριά αλυσίδα και ένα κοντό χεράκι για αυτή την τσάντα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.